Η σημερινή σύσκεψη είχε αντικείμενο συζήτηση την προετοιμασία μα για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρία, το οποίο είναι και το πρώτο του φετινού χειμώνα. Είναι γεγονό ότι το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, διανύουμε μια εποχή ραγδαίων κλιματικών αλλαγών. Ε, πρόσφατα ζήσαμε πριν από λίγε μέρε το έντονα φαινόμενα στην έβεια που, που είχαν σε μερικέ περιπτώσει αποτελέσματα τραγικά. Αυτό βέβαια δεν οφείλονταν σε ότι εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας αυτό οφείλονταν κυρίως στην ένταση των φαινομένων αν και υπήρχε πάρα πολύ καλή προετοιμασία ε, και από τους συναδέρφους εκεί τους αυτοδιοικητικούς και τον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους της περιοχής που επλήγησαν όμως ο, ο, από ό,τι είδατε τα φαινόμενα ήταν ακραία και σε ένα ακραίο φαινόμενο δεν μπορείς πάντα να αντιδράσεις όσες δυνάμει και αν διαθέτει. Η πρόβλεψη λοιπόν για τα επόμενα 24 ώρα δίνει τη δυνατότητα σε εμά να προετοιμαστούμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή πρόβλεψη για το πού και πότε και πόσο μεγάλη θα είναι η ένταση των φαινομένων. Και αυτό εφείλεται κυρίω σε δύο λόγου. Ένα είναι ότι διανύουμε μία μεταβατική εποχική περίοδο. Περνάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα, είναι δηλαδή το φθινόπωρο επικρατούν υψηλέ θερμοκρασίε και αυτό ενδεχομένω πάρα πολύ κόσμο να το θεωρεί ότι δεν θα συμβεί κάτι. Όμω όλα τα στοιχεία τα επιστημονικά που έχουμε με την εξέλιξη του κυρού διότι όλα αυτά από ό,τι βλέπετε παρακολουθούνται μέσω δορυφόρων, δίνει ένα σύστημα το οποίο θα μα επηρεάσει κυρίω την στερεά σε επίπεδο ανατολικών περιοχών και την περιφερειακή ενότητα φθιότητας πάλι από την πλευρά των καμένων βρούν και προς τα κάτω έτσι για να είμαι πιο σαφής γεωγραφικά. Κυρίσαμε επιφυλακή από αύριο σχεδόν το πρωί. Όλες οι υπηρεσίε τη περιφέρειας και των Δήμων θα είναι σε επιφυλακή μαζί με τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, αστυνομία και πυροσβεστική οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να εμπλακούν. Να προσέξουν πάνω απ' όλα οι ίδιοι οι συμπολίτες μας. Να προσέξουν κατά την περίπτωση κατά την οποία θα έχουμε φαινόμενα τα οποία θα είναι ανεξέλεγκτα. Σε μια φυσική ροή φαινομένο, προφανώ και δεν χρειάζεται. Όμω από την ώρα την οποία το φαινόμενο αρχίζει και γίνεται ανεξέλεγκτο, αυτό το οποίο πρέπει να προσεχθεί το βασικότερο όλων είναι να ληφθεί μέρημνα στη συγκεκριμένη περιοχή για του ανθρώπου πρώτα που έχουν κινητικά προβλήματα ή είναι άνθρωποι μεσήλικε. Θα πρέπει λοιπόν οι δικοί του να προσέχουν να είναι σε επίπεδο μετακίνηση προ ψηλότερα σημεία αν η συγκεκριμένη περιοχή πληγεί. Το δεύτερο είναι να προσέχουν, δεν μετακινούμαστε την ώρα των φαινομένων. Όταν τα φαινόμενα αυτά είναι ακραία, δεν μετακινούμαστε. Αυτό είναι ένα καθοριστικό. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να, ε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας όσο μπορούμε. Το κέντρο επιχειρήσεων το που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι στην Αθήνα. Προφανώ οι επιστήμονε εκεί παρακολουθούν τα φαινόμενα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει για ένα λόγο αυτή η ανησυχία σε αυτό το επίπεδο τη πολιτεία, και όταν είναι σε επίπεδο υπουργών, οι όποιε απόψει εκφράζονται και μεταφέρονται για την επικίνδυνοτητα του φαινομένου, σκεφτείτε λοιπόν εμεί που είμαστε η βάση, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Προφανώ και υπάρχει ανησυχία. Δεν υπάρχει λόγο τρομοκρατία. Αν κάποιο ε, πανικοβληθεί, μπορεί να πάθει και από μόνο του τη ζημιά, ακόμα και ακόμα, αν πάει να. Κάνει τη διάβαση, να περάσει τη διάβαση ενό χυμάρου. Συνεπώ, να τονίσω εδώ ότι η χύμαρη θα απαγορευτεί η διέλευση με απόφαση που πήραμε. Η αστυνομία θα βάλει τι κόκκινε κορδέλε που να μην πει κάποιο να περάσει. Όμω, όπω σα είπα και σε επίπεδο ο, 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 υπουργείων, υπάρχει η νησία όπω αυτή κατα, την καταγράψατε και από τι δηλώσει του αρμόδιου υφυπουργού. θα υπηρετήσουν ισχυροί άνεμοι. Οι οποίοι, βέβαια, όπω ξέρετε και στην, να σα πω ένα πρώτο παράδειγμα, στην Εύβοια, μέχρι στι 2 ο κόσμο ήταν στα μπαλκόνια. Όλα τα σύννεφα τα οποία ήταν μαζεμένα στον ουρανό πήγανε πάνω από τα ψαχνά στον κοντοδεσπότη και επειδή ήταν καμένο σε 15-10 λεπτά κάνανε τα ψαχνά θάλασσα.